Ελίνα Αλεσάνδρου. Χάρηκα, χάρηκα. Και για όσους δεν γνωρίζουν, δίπλα μου έχω τον κύριο Αλεσάνδρο Φιγκουρέλη, που είναι ηθοποιός, αλλά έχετε συνεργαστεί και σεναριακά σε μία ταινία, η οποία είναι και βιογραφική, είναι και κάτι σαν ντοκιμαντέρ. Μιλάει για την Ελλάδα της κρίσης. Αυτό είναι έτσι με λίγα λόγια. Τα περισσότερα περιμένουμε βέβαια να τα ακούσουμε από σένα, Αλεσάνδρο. Ναι, εγώ προσωπικά που ασχολούμαι ιδιαίτερα με τον κινηματογράφο, δεν κάνω διαχωρισμό, μεγάλο διαχωρισμό με μυθοπλασίες, δηλαδή fiction movies, ταινίες και ντοκιμαντέρ. Αφού ούτως ή άλλως η λεγόμενη μυθοπλασία θέλει να μοιάζει σαν αλήθεια, δηλαδή θέλει να είναι σαν ήταν ντοκιμαντέρ. Και απ' την άλλη, το ντοκιμαντέρ είναι ψεύτικη αλήθεια, αφού φτάνει να αλλάζεις λίγο the point of view, εκεί που είσαι και εκεί που κοιτάς και πώς κοιτάς, με ποιο φακό κοιτάς, ποια είναι η δική σου γωνιά, και η αλήθεια είναι εντελώς διαφορετική. Δηλαδή, η λεγόμενη αλήθεια του ντοκιμαντέρ δεν είναι καθόλου αλήθεια. Και η μυθοπλασία που θέλει να δείχνει και θέλει το θεατή να το πιστεύει σαν αλήθεια, να μπει μέσα την ιστορία, τότε είναι ήδη ανάμεικτα τα πράγματα, δεν διαχωρίζουν. Για μένα πρόκειται για ταινίες από ένα επίπεδο και πάνω, αλλιώς είναι trash, είναι σκουπίδια. Εάν αξίζουν είναι ταινίες. Τώρα, αυτή η ταινία που έχω συμμετέχει, αφού εγώ δεν είμαι αυτός, The Sleeping Warrior, αλλά είμαι αυτός. The Wild στην κάμερα, παρακαλώ. Ναι, στην κάμερα. Και σε κάποιο τρόπο δεν έχω δει αυτή τη ταινία, αλλά μπορούσα. Ναι. Και ούτως ή άλλως, είναι μια no budget, ας πούμε, very low budget ταινία. Ναι, πόσο low. Κάνει να πούμε πόσο low. Πόσο low σημαίνει ότι σχεδόν κανείς δεν πήρε λεφτά. Εγώ πήρα κάτι συμβολικό, πολύ συμβολικό, με η υπόσχευση και ότι σε ένα μέλλον, αν υπάρχει το μέλλον, εάν στο future μπορεί να κάνει κάτι, θα υπάρχει κάποια... Δηλαδή για την τέχνη καθαρά. Αλλά ναι, αλλά ό,τι και για την θέληση τη συμμετοχή. Συγγνώμη για τα σπαστά μου ελληνικά. Είναι υπέροχο. Είναι υπέροχο. Λοιπόν, είναι μία από τις πόσες γλώσσες που μιλάς. Δεν ξέρω, αλλά έτσι μασάω λίγες γλώσσες. Λοιπόν, και συναντούσαμε τον Bill, συναντηθήκαμε πριν στο 2009, στις νύχτες πρεμιέρα, όπου παρουσίασε η τελευταία του ταινία τότε, Nocturne, μια ταινία με βρυκόλογες. Αλλά δεν είναι μια σπουδαία ταινία, πολύ ενδιαφέρουσα, και δεν είναι τα τυπικά, τυπικές βρυκόλογες και αυτά, και εντάξει, είναι πάνω στο ερωτισμό σε κάποιο τρόπο. Ας μιλήσουμε προς το παρόν για τη συγκεκριμένη ναι, ταινία. Ναι, και τη συγκεκριμένη πιάσαμε κουβέντα, μετά ξανασυναντήσαμε, αφού εκείνος μετέφερε, δηλαδή άρχισε να ζει στην Ελλάδα και βρισκόμαστε κάπου που και πού, και μετά μου έκανε αυτή την πρόταση και αρχίσαμε κάποια συνεργασία για το σενάριο και τέτοια. Και τώρα, η ταινία, εάν κάποιος να τη δει σε στυλ ντοκιμαντέρ ή κάποιος να τη δει, έχει και τα δύο, αφού έχει κάτι που, παράδειγμα, Τζούλιο, ο πρωταγωνιστής, που είμαι εγώ, είναι ένα σκηνοθέτη. Και εγώ ασχολούμαι με κινηματογράφο και φωτογράφο και αυτά. Αλλά όλη τη ζωή του προηγούμενου στην Ιταλία και σχέση του με τη γυναίκα που έχει ένα διάστημα 4 χρόνια και τη μικρή του κόρη που ήταν 4 όταν έφυγε από την Ιταλία και ήρθε στην Αθήνα και τώρα είναι 8, είναι εντελώς μυθοπλασία. Παρ' όλα αυτά είναι αυτή την προσπάθεια να γυρίσουμε
cantante Cristina D'Alia, che tenia Cristi che non se Dio mines, il protimera i tanei così 3 febbraio, giubilea de Sendeca, se mia eclilosi, polibia, sto sidagma, che i telestea i tan pali se mia eclilosi, edica maio. E che a Tinali, sto settembre, grisame se one take, momo, se mia lipsi, edica l'ottà, a ta opia, e ho giugno con mila sti camera, a ta opia di Alexane, e come di Alexi e tal età, poi ne di tua figma, poi ne san prologo, sinarchiti stenias, ho giugno mila sti camera, che è chi, to editi peripu già όλα τα πράγματα και αρχίζει έτσι η ταινία. Γιατί να δούμε αυτή την ταινία, το λέω πολύ απλοϊκά, αλλά τι έχει να αποκομίσει αυτός που θα το δει. Σε αυτό το πρόλογο, ο Τζούλιο μιλάει ανάμεικτα για τα προσωπικά του και για την συμμετοχή του στη λεγόμενη κρίση της Αθήνας και στα επεισόδια και στα δεδομένα. Και δεν μπορεί σε τέτοια μικρή απόσταση να πει όλα. Μιλάει λίγο ποιητικά και πιάνει διάφορα σημεία χωρίς να μπει εντελώς μέσα. Αλλά νομίζω πως δίνει και μαζί με τις εικόνες και μαζί με, με το editing, με το μοντάρισμα, δίνει ένα πολύ σπιδάτο γρήγορη αρχή, ανοίγει κάποιο ενδιαφέρον για τους θεατές να δουν τη ταινία. Και μετά η ταινία παίρνει άλλη απρόπτη διάσταση, αφού μπαίνει πιο προσωπικά μέσα προσωπική ζωή. Και αρχίζει η μυθοπλασία και μπερδεύεται αυτό ακριβώς. Ναι, ναι. Και την έχεις δει τη ταινία? Έχω δει το τρέιλερ, έχω διαβάσει κάποια σχόλια. Εντάξει, πραγματικά υπόσχομαι να τη δω. Ναι, εντάξει. Δεν πρόλαβα, συγγνώμη. Λυπάμαι αφού σου είχα... Μου χάλασες λίγο σου... την προσμονή. Όχι, σου είχα ρωτήσει την εντύπωση, τις εντυπώσεις σου. Ναι. Πώς σου φάνηκε, αλλά μετά όταν θα τη δεις, για να θα τη δεις... Βεβαίως και θα τη δω. Και ένας λόγος παραπάνω, τώρα θα τη δω μέσα από την οπτική γωνία και του ηθοποιού και του σκηνοθέτη ουσιαστικά, γιατί φαντάζομαι υπήρχε μια συνεργασία. Οπότε θα ξέρω τι πρέπει να ψάξω να βρω εκεί μέσα. Είμαι από τους τυχερούς που θα δω, ξέρω τι πρέπει να δω μέσα από την ταινία. Ναι, αλλά μάλλον είναι και ακόμα και μπορεί να είναι και καλύτερο να μην ξέρεις τίποτα. Και τώρα το έπαθα. Και να βλέπεις τι του συμβαίνει. Και κάτι τελευταίο, τι σε έκανε να συμμετάσχεις σε αυτό, το κοινό σημείο ανάμεσα στην Ιταλία και στην Ελλάδα που τα ίδια περνάμε μέσα στην κρίση, κάτι άγγιξε ευαίσθητες κορδές? Ναι, ο Τζούλιο το λέει σε αυτό το πρόλογο, ότι τώρα στην Αθήνα βλέπει πράγματα που έχει δει σε άλλες λεγόμενες πιο προχωρημένες χώρες και 40 χρόνια πριν. Και πάλι δεν το λέει, αλλά έχει συμμετάσχει και έχει μέρος. Και γι' αυτό το τραβάει να πάρει κάποια παρουσία, προσωπική παρουσία μέσα σε αυτά. Δηλαδή δεν αδιαφορεί καθόλου. Ναι, δεν είναι απλώς θεατής, συμμετέχει όντως σε αυτό. Και υπάρχουν σημαντικές στιγμές σε τέτοιο... Τέτοια μικρή ταινία, αυτή που μιλήσαμε στο Σεπτέμβριο που κάνει το πρόγραμμα μετά, το κάναμε μαζί με τον Πίλμα, το σκηνοθέτη. Το κάναμε σε μια εβδομάδα έτσι και τέλος. Και είναι μια αυτόνομη, ένα αυτόνομο φιλμάκι, εξάλλητα, που έπρεπε να έχει και αυτόνομη ζωή. Και το λένε Into the Wild. Αυτό μπορείς να το δεις εάν ψάχνεις στο ίντερνετ Into the Wild by Πίλμα Σουλής. Αφού υπάρχει Into the Wild by Champagne, τον Fisher, εάν ψάχνει Into the Wild by Μίγνο Σούλ, να τη βλέπει ολόκληρη και είναι 7 λεπτά και τέστην. Και νομίζω είναι ενδιαφέρουσα. Μετά εκεί γράφει excerpt από Wild and Precious.
δηλαδή απόσπασμα, ναι, 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 αλλά ήταν φτιαχτή σαν αυτόνομη. Και μετά είναι το πρόλογο που ταιριάζει, αλλά ταιριάζουν τα δύο. Και εγώ νόμιζα και το είπα στον Πιλ και στα φεστιβάλ ήταν ενδιαφέρον να παρουσιάσει και το short, ναι, από μόνος του, ναι, αφού μπορεί να είναι σαν είδος τρέιλερ ή, ναι, να τραβάει κόσμο, αλλά δεν το έκανε, αλλά εντάξει. Ίσως να μην ήθελε να αποκαλύψει, ίσως είχε κάτι. Όχι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι γι' αυτό, αλλά παράδειγμα, έχει βγει στο YouTube, και εγώ πρέπει να το γράφω αυτό, αφού είναι σημαντικό, έχει βγει ένα the making of Wonder Precious, και κάποιος έγραψε από όπου η ταινία γυρίστηκε από το Φεβρουάριο 2011 μέχρι το Σεπτέμβριο. Είναι λάθος. Αφού είναι σημαντικό να ξέρει κάποιος ότι γυρίστηκε μέχρι το 11 Μαΐου, αφού είναι πριν από όλο το κίνημα της πλατείας Συντάγματος και όλο το κίνημα τους απογοητευμένους, τους συγγενειάδους. Αλλιώς θα ήταν πολύ διαφορετική και είναι false ενημέρωση, ψεύτικη ενημέρωση, λάθος ενημέρωση να μπει μέχρι Σεπτέμβριο. Αφού Σεπτέμβριο γύρισαμε μόνο αυτό το speech, αυτή την ομιλία του την κάμερα, αυτό το παράλογο ρουμ. Καλό είναι να σημειωθεί αυτό και να το λάβει υπόψη βέβαια και ο θεατής όταν θα το βλέπει. Αλλιώς θα ήταν πολύ αγανακτισμένος. Ναι. Αν κάποιος νομίζει πώς γυρίστηκε μέχρι το Σεπτέμβριο, λέει πώς και δεν πήρανε μέρος και δεν λένε τίποτα για όλα αυτά που έχει συμβεί. Κατάλαβες. Αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σύντομη, έστω αλλά πολύ περιεκτική κουβέντα που είχαμε.